Αγαπητό κύριο, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Cinemoment TV. Ως συνήθως όλους μας αρέσουν οι εκπλήξεις. Αλλά το διαφορετικό σε κάθε άνθρωπο είναι η αντίδρασή του. Ο Μάριο Μοδέστου, ένας πατέρας που κατοικεί με την οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει φτιάξει ένα πουλουκάκι με το πρόσωπό του πάνω στο σώμα του Mr. B. Και αναρωτιέται αν πρέπει να το δώσει στην κόρη του Ρία για τα γενέθλιά της. Η μικρή Ρία, χωρίς να ξέρει τι έχει μέσα το κουτί, είναι σούπερ ενθουσιασμένη και αρχίζει να το ξετυλεί. Η αντίδρασή της είναι πραγματικά ανεκτήμητη και η χαρά και το γέλιο της δεν κρύβεται. Παρ' όλα αυτά, την παράσταση τελικά καταφέρνει να την κλέψει η μητέρα της μικρής, η οποία, όπως φάνηκε από το ύφος της, δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Τι πατέρα είσαι, ρε Μάριο. Πραγματικά, όλες οι κόρες του κόσμου, αν είχαν ένα πατέρα σαν εσένα, θα ήταν υπερευτυχισμένες. Αρκετά δημιουργικό και ελπίζω την επόμενη χρονιά να τοποθετείς το πρόσωπο σου σε ένα σώμα κάποιας γυναικείας μορφής, της Ραπουζέλ. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο μια μάνα να αποχωρίζει το παιδί της, πόσο δε μάλλον να έχει να το δει αρκετά χρόνια. Η κυρία Μαρία ζει μόνιμα στη Λεμεσό της Κύπρου και ως γνήσια συνταξιούχα τι θα μπορούσε να έχει για χόμπι? Τα χαρτιά φυσικά. Φώναξε τη γειτόνισσά της για το καθημερινό χαρτάκι και καθώς έπαιζαν, ξαφνικά ακούγεται μία αντρική φωνή. Ναι, πάμε και παίζω τώρα. Μετά από 10 χρόνια στον Καναδά, ο γιος της κυρίας Μαρίας αποφάσισε να επιστρέψει για να δει τη μητέρα του. Συγκινημένη η κυρία Μαρία βγάζει μια κραυγή χαράς και τρέχει αμέσως να του ανοίξει την αγγελόπορτα. Με δάκρυα στα μάτια τον αγκαλιάζει, τον φυλάει, αλλά και εκείνος δεν χάνει στιγμή και παίρνει τη μητέρα του μια σφιχτή αγκαλιά μετά από τόσα χρόνια. Αυτά ήταν τα βίντεο μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσαν και αν έχετε και εσείς παρόμοιες εκπλήξεις, μην ξεχνάτε να μας τα στέλνετε στη Cinemoment TV. Εμείς ραντεβού αύριο. Μέχρι τότε, take care! Είναι όντως σου δίνουν ένα δώρο, είναι γενεθλίων, παξάζει, αλλά έχει ώρες, παπρίε. Παρόλα αυτά, την παράσταση τελικά καταφέρνει να την κλέψει η μητέρα της, μικρή. Παρόλα και να του ανοίξει την αγγελόπορτα και να τη σφίξει την αγκαλιά της και να τη φιλήσει. Την αγκαλιά του. Με ένα γρικό χαμόγελο επαντάουλα, ρε. Πολύ δύσκολο μία μάνα να αποχωρεί. Δύσκολο μία μάνα να αποχωρεί. Πρέπει να είναι πάρα. 3, 2, 1. Δεν θα με πω. Φώναξε του.